Λέγομαι Γιώργος Λάγκιος και έρχομαι από το 18ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτα. Το θέμα μου είναι τα πάρτι. Τα πάρτι αρέσουν σε όλους, μικρούς και μεγάλους. Γιατί όμως, αυτό θα το μάθουμε τώρα. Τα πάρτι είναι ένας τέλειος τρόπος να κοινωνικοποιηθούμε, καθώς γνωρίζουμε νέους φίλους ή και αυτούς που ήδη ξέρουμε. Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο ήταν αυτό της μεγάλης συμμετοχής και ένα ακόμη πιο χαρακτηριστικό ήταν η επιβεβαίωση του υψηλού επίπεδου στο οποίο βρίσκονται οι μαθητές της 4ης, 5ης και 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων του νομού. Γίνεται επιτυχία, είναι η δεύτερη χρονιά που έχουμε ρητορικές επιδείξεις των δημοτικών. Πέρυσι, αν θυμάστε, είχαμε πάει στην αρχαία Μεσίνη με τον περίπατο των μικρών ρητόρων. Φέτος έχουμε μεγάλη συμμετοχή, έχουμε γύρω στα 10 σχολεία, 12 σχολεία, 92 παιδιά. Είναι πολύ περισσότερο προετοιμασμένα, είχαμε κάνει και τα βιωματικά εργαστήρια. Τα παιδιά είναι άψογα, συμμετοχή υπέροχη, οργάνωση από όλους όσους έχουν συμμετάσχει, τους διευθυντές, το ρητορικό μας όμιλο. Να πω εδώ ότι οι επιδείξεις αυτές είναι σύμπραξη του Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, πρωτοβάθμια διεύθυνση ο κύριος Οικονομόπουλος, γραφείο σχολικών δραστηριοτήτων ο κύριος Σαρής, είναι η Ελληνική Ένωση για την Προώθηση της Ρητορικής στην Εκπαίδευση από την Αθήνα, είναι το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών, είναι τα εκπαιδευτήρια Μπουγά και όλοι οι διευθυντές των σχολείων που συμμετέχουν. Το 10ο σχολείο μας βοήθησε με τον χώρο του, τη βιβλιοθήκη που κάναμε τα εργαστήρια και θέλω να δώσω να μεταφέρω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ελπίζω με τη σύμπραξη όλων αυτών να γίνει θεσμός και αυτή η εκδήλωση για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Με επιδεξιότητα στη ρητορική, για διάφορα θέματα οι μαθητές διαγωνίστησαν. Έχουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή φέτος, ήταν αρκετά οργανωμένα τα πράγματα. Τριψήφιος αριθμός μαθητών και μαθητριών βρίσκονται στους σημερινούς αγώνες ρητορικής τέχνης και αν θυμηθούμε το λόγο του Ευαγγελιστή «Εν αρχήν ο λόγος», πραγματικά εδώ φαίνεται ότι είναι μια καινούργια αρχή για το μέλλον. Για το μέλλον που πραγματικά δεν έχει να φοβηθεί τίποτα όταν έχει τέτοια παιδιά και εκπαιδευτικούς που τα προετοιμάζουν γι' αυτό. Αξίζουν συγχαρητήρια στην κυρία Βολονάκη που είναι υπεύθυνη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου, σε όλους τους συντελεστές της γιορτής αυτής. Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, είναι όλοι νικητές εδώ.